η μεταφορά και η συγκοινωνία είναι λαϊκή περιουσία. Δικαιώματα, φθηνή συγκοινωνία, ασφαλεία, αξιόπιστα λεωφορεία. Η διοίκηση του ΟΑΣ, κατ' εντολή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, έδωσε και δίνει ένα πακτολό 10 εκατομμυρίων ευρώ σε ιδιώτες, στα ΚΤΕΛ και στις εταιρείες leasing, για να συνδράμουν, υποτίθεται, στο συγκοινωνιακό έργο. Τι κάνει οι εργαζόμενοι, φωνάζουμε ότι δεκάδες λεωφορεία χρειάζονται μόνο μερικές εκατοντάδες ή και δεκάδες ευρώ για να επισκευαστούν και να κυκλοφορήσουν στους δρόμους, εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό και βελτιώνοντας τους χρόνους αναμονής της τάσης. Την ίδια στιγμή, ενώ η κυβέρνηση μπουκώνει με εκατομμύρια τους ιδιώτες, από τον Αύγουστο του 2019, η διοίκηση που διόρισε δεν εφαρμόζει τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Η διοίκηση του ΟΑΣ ισχυρίζεται ότι η συλλογική σύμβαση είναι παράνομη. Στόχος είναι η περικοπή των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Αυτό ήταν το ευχαριστώ και το χειροκρότημα κυβέρνησης και διοίκησης του οργανισμού προς τους εργαζόμενους που δούλεψαν και δουλεύουν σε τέτοιες συνθήκες. Καλούμε όλο το λαό της πόλης να αγωνιστούμε από κοινού για συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε όλους τους χώρους δουλειάς. Να αγωνιστούμε μαζί για φθηνή και ποιοτική αστική συγκοινωνία, τέτοια που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες μας. Για φθηνό εισιτήριο προσιτό στο λαό. Η Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων ΟΑΣ σήμερα, με την παράσταση διαμαρτυρίας, εκφράζουμε την οργή και την αγανάκτησή μας, πρώτα και κύριο για την δικαστική απόφαση να θέσει παράνομη και καταχρηστική την απεργία που είχαν προκηρύξει σήμερα οι εργαζόμενοι, και δεύτερον για να καταγγείλουμε όλα όσα αυτά που γίνονται αυτό το διάστημα και με το πρώτο και με το δεύτερο κύμα της πανδημίας μέσα στα λεωφορεία, ο συγκροτισμός του κόσμου, η μετάδοση της ασθένειας, την έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και άλλων μέτρων που θα έπρεπε να πάρει και η κυβέρνηση και ο ΟΑΣΤ για την προστασία και του επιβατικού κοινού και των εργαζομένων. Δεκάδες συνάδελφοί μας έχουν ασθενήσει και εκατοντάδες έχουν μπει στην καραντίνα, και όμως τα ελλειπή μέτρα λόγω κόστους είναι αυτά τα οποία εφαρμόζονται, και συνεχίζεται η πανδημία στις μεγάλες τουλάχιστον πόλεις της Ελλάδας. Επίσης θέλουμε να βάλουμε το ζήτημα της υπογραφής συλλογικών συμβάσεων για να πάρει μια ανάσα και ο εργατικός κόσμος, αλλά και οι εργαζόμενοι να μην δέχονται πολλαπλά χτυπήματα όλο αυτό το διάστημα με την συνεχόμενη νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης. Η παρουσία μας εδώ δεν έχει απλώς συμβολικό χαρακτήρα. Έχει ουσιαστικό νόημα, καταρχήν να διαμαρτυρηθούμε και να καταγγείλουμε τα καινούργια αποκαλυπτήρια της ταξικής δικαιοσύνης, που για μια ακόμη φορά έβγαλε παράνομη και καταχρηστική μια απεργία των εργαζομένων. Δεν είναι η πρώτη φορά, δείχνοντας ποιο είναι το πραγματικό της πρόσωπο. Και βεβαίως να δηλώσουμε τη στήριξη του ΚΚΕ στον αγώνα των εργαζομένων του ΟΑΣΤ. Ένας αγώνας πέρα για πέρα δίκαιος, όχι μόνο γιατί οι ίδιοι είναι θύματα και αυτοί μιας αντεργατικής, αντιλαϊκής, αντιλαϊκής πολιτικής, από τη στιγμή που οι υπογεγραμμένες συλλογικές συμβάσεις εργασίας πετιούνται κυριολεκτικά στα σκουπίδια και δεν εφαρμόζονται,